Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η μερίδα για το αφορολόγητο οικογενειακό προϋπολογισμό και τη συμβολή της οικιακής οικονομίας στον προσδιορισμό του αφορολόγητου ορίου διαβίωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη να απευθύνει χαιρετισμό. Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του, ο κ. Αλεξιάδης το φορολογικό σύστημα είναι άδικο. Δεν αφήνει κανέναν εκτός φορολογίας, κατανέμει αδίκως στις εισοδηματικές ομάδες τα βάρη και δεν εκπληρώνεται η συνταγματική επιταγή ο καθένας να συμβάλλει. Βάλει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Σωστά τα λέει ο κύριος Αλεξιάδης. Το θέμα, το ερώτημα είναι, αντιστρέφεται και λέει πόσο έτοιμο είναι το κράτος να εφαρμόσει αυτό το μέτρο πρώτα. Και το μέτρο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με πολλές παραμέτρους όμως. Μια παράμετρος παραδείγματος χάρη είναι το ότι δεν μπορεί να μπουν και προαιρετικά αλλά και υποχρεωτικά η χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και να μην αλλάξει το σύστημα με τις προμήθειες της τράπεζας με προμήθεια 2%. 2% είναι τα κέρδη της επιχείρησης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το να χρησιμοποιεί μηχανάκια η επιχείρηση για την χρήση καρτών και να παίρνει προμήθεια 2% η τράπεζα, σύν όλα τα άλλα έξοδα, σύν μηνιαίο κόστος χρήσης από τα μηχανάκια της χρησιμοποίησης των καρτών, νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αν δεν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της χορήγησης των τα μηχανάκια για τη χρησιμοποίηση των πιστωτικών καρτών, δεν μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Αλεξιάδης εκφράζεται στη διαπίστωση ότι αυτήν τη στιγμή ακόμη και για τους οικονομικά αδύνατους δεν υπάρχει αφορολόγητο, αφού η υποβολή αποδείξεων όπως είναι δομημένο το σύστημα δεν προσφέρει κάτι στο κράτος και στο φορολογούμενο, ενώ όπως έκανε γνωστό από 1η-1η του 2016, στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εφαρμοστεί το μέτρο του χτισήματος του αφορολόγητου με τις κάρτες χρεωστικές και πιστωτικές. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε τα χρήματα αυτά που θα χρησιμοποιούνται με πιστωτική κάρτα θα πηγαίνουν σε έναν λογαριασμό του επιχειρηματία. Αυτός ο λογαριασμός λοιπόν θα πρέπει να είναι ακατάσχετος, έτσι, με αυτή την λογική, γιατί από αυτά τα χρήματα θα παίρνετε και το ΦΠΑ που θα οφείλεται όπως θέλει να κάνει και πολύ καλά θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, βρει το σωστό τρόπο το να εισπράττει κατευθείαν το ΦΠΑ από εκείνον το λογαριασμό, αλλά βέβαια εκείνος ο λογαριασμός είναι ο λογαριασμός του επιχειρηματία και φανταστείτε σε μια τέτοια περίοδο που ζούμε, όπου σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων έχουν υποχρεώσει και χρέη, να μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε και να παίρνει χρήματα από εκείνον το λογαριασμό. Αλλά λοιπόν είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον στη λειτουργία των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και μετά να εφαρμοστεί πολύ ορθά το μέτρο και να δώσει και κίνητρα και στους καταναλωτές αλλά και στους επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο συναλλαγής, ώστε να γίνει προσιτός και να ακολουθήσουμε και εμείς ό,τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη.